Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι είναι θετικό ότι γίνονται συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και με τα συναρμόδια Υπουργεία πάνω στην πρόταση που έχει καταθέσει η περιφέρειά μας τώρα και αρκετό χρονικό διάστημα και με προηγούμενο Υπουργό και με το σημερινό Υπουργό. Γιατί θεωρούμε, κυρία Δουλγεράκη, ότι είναι η μόνη ρεαλιστική, υλοποιήσιμη λύση για το βόρειο δικό άξονα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτή είναι η λύση. Οι πληροφορίες που έχω από οι πηγές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας είναι ότι θέλουν να χρηματοδοτήσουν αυτό το έργο από τη στιγμή που υπάρχει και η πολιτική διάθεση για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Άρα το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει μπει είναι το πρώτο τρίμηνο του 2017 να έχει κλείσει αυτή η διαπραγμάτευση για το ύψος που σε πρώτη φάση θα χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Παράλληλα, αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι δύο τμήματα θα ολοκληρωθούν και είναι το ένα Γούρνες και Ρισόνησο, το οποίο κατασκευάζεται, και το άλλο είναι το Εξάντη Πάνωγμο, το οποίο λόγω κάποιων προβλημάτων που έχουν με τον πρώτο ανάδοχο και το δεύτερο υπάρχει ένα πρόβλημα που θα ανατεθεί το έργο του Εξάντη Πάνωγμο. Η εκτίμησή μας είναι ότι με τις πιέσεις που κάνουμε συνεχώς, αλλά και τη θετική διάθεση από πλευράς και του Υπουργείου Υποδομών και του Υπουργείου Ανάπτυξης από τον κύριο Σταθάκη και τον κύριο Σπύρτζη, πιστεύω ότι ναι, μπορεί να γίνει αυτό το έργο με τον τρόπο τον οποίο εμείς έχουμε καταθέσει. Μάλιστα. Και αυτός είναι και ο μεγάλος στόχος, γιατί μη χάνουμε το δάσος για το δέντρο. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος της περιφέρειάς μας. Ότι να προχωρήσει αυτό το μεγάλο για την ανακατασκευή του βόρειου οδικού άξονα που χρειάζεται πραγματικά ρετού σε πάρα πολλά σημεία, σε ό,τι έχει να κάνει με το πρόγραμμα της οδικής ασφάλειας. Εδώ φαίνεται να έχει αυξηθεί η χρηματοδότηση, κύριε Αρναουτάκη. Εντάξει, εξ αρχής ήταν από παλιά, επειδή εμείς είμαστε στα προηγούμενα χρόνια, αυτό που είχε τεθεί από το Υπουργείο ήταν 25 εκατομμύρια για την οδική ασφάλεια του έργου. Δηλαδή για το βόρειο δικό άξονα, γιατί μέχρι να φτιαχτεί πρέπει, έχουμε τονίσει ότι δεν μπορεί να παραμένει όπως είναι, διότι χρειάζονται σε πολλά σημεία κάποιες παρεμβάσεις. Ειδικά στο σημείο προς Γεωργιούπολη, ένα μεγάλο τμήμα πάνω από 15 χιλιόμετρα, που μπορεί να γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά με τη μελέτη η οποία είναι έτοιμη. Όπως η κόμβη στην Αγία Πελαγία, όπως και διάφορα άλλα έργα σε όλο το μήκος του βόρειου δικό άξονα. Είναι 25 εκατομμύρια, είναι θετικό, γιατί εδώ πρέπει να δούμε ότι μέχρι στιγμής είναι έτοιμες μελέτες 15 εκατομμυρίων για το βόρειο δικό άξονα να γίνει οδική ασφάλεια. Προετοιμαζόμαστε μαζί με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης για να ολοκληρωθούν και οι υπόλοιπες μελέτες, αλλά πάντα πρέπει να πληκούμε παραπάνω. Δεν είναι θέμα τι θα μας πει, γιατί με τα 25 εκατομμύρια θα έχουμε μια έκπτωση τουλάχιστον 30%. Άρα μπορούμε να δούμε άλλα 7,5 εκατομμύρια αργότερα. Όλα αυτά είναι θέματα που μπήκαν τώρα μέσα στο πρόγραμμα και το σημαντικό είναι ότι είναι στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών αυτά τα χρήματα, όπως επίσης και το πιο σημαντικό, η μελέτη στρατηγικού σχεδιασμού, που δυστυχώς από το 2008 που έλεγαν ότι θα γίνει και δεν έγινε, τώρα θα προσθεθεί και να γίνει η μελέτη. Κύριε Ναουτάκη, για να σας βγάλω λίγο από το πάνελ της πολιτικής, του πολιτικού ματιού, των πολιτικών αλόγων και όπως έτσι θα πρέπει να χειρίζονται οι καταστάσεις ή να είμαστε προσεκτικοί στα λόγια μας. Εσείς προσωπικά ως Σταύρος Αρναουτάκης, αυτό το μεγάλο έργο βόρειος οδικός άξονας και ανακατασκευή του βόρειου οδικού άξονα, πού το τοποθετείτε, σε τι χρονικό ορίζοντα? Θα σας πω, ολοκληρωμένο. Τα 25 εκατομμύρια που είναι για την οδική ασφάλεια, η εκτίμησή μου είναι ότι το πρώτο εξάμηνο του 2017 μπορεί να ξεκινήσει η δημοπρασία. Η δημοπρασία για τα 25 εκατομμύρια. Για το υπόλοιπο τμήμα, θεωρώ ότι με την ολοκλήρωση της μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού, αυτό μπορεί να ξεκινήσει το 2018. Μάλιστα. Έχουμε ακόμα βάθος χρόνο. Καταρχήν, δεν είναι, είναι μια θετική κατεύθυνση που βρισκόμαστε, όμως δεν έχει λυθεί. Έτσι. Εμείς δεν θα αφήσουμε ούτε μια μέρα και μπορώ να σας πω ότι θα έχω σε λίγο μια τηλεφωνική επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, γιατί υπάρχει έτσι ένα πολύ καλό κλίμα και συνηγορούν για να γίνει αυτό το Είπατε έργο. Είπατε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2017 περιμένετε να κλείσει διαπραγμάτευση.
η διαπραγμάτευση ακριβώς. Ένα χρονοδιάγραμμα που βάζουμε σύμφωνα και με τις συζητήσεις που έχουμε κάνει και με το Γενικό Γραμματέα του Γύρω ΔΕΔΕ, που θεωρώ ότι είναι θετικά αυτά τα οποία αναφέρεται για την Κρήτη. Δηλαδή, το οροπέδιο σήμερα που πηγαίνει στο οροπέδιο για τα δίχτυα έπρεπε να έχουν γίνει αρκετά χρόνια. Δεν μπορεί να υπάρχει νερό και να μην μπορεί να ποτίσει ο κόσμος. 15 εκατομμύρια βγαίνουν έτσι για τα αρδευτικά δίκτυα του οροπεδίου. Και το Χαμέζι, η Σιτία που έπρεπε αρκετό καιρό γιατί έπρεπε να επιστρέψουν τα χρήματα. Είναι υποχρεώσεις των Υπουργείων αυτές που έπρεπε να έχουν γίνει. Γίνονται έστω και καθυστερημένα. Εμείς παρακολουθούμε όλα τα έργα της Κρήτης. Δεν αφήνουμε κανένα έργο που να μην διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε από προσθετικούς πόρους και θα με έχετε ακούσει πολλές φορές και στην εκπομπή σας το έχω πει. Δεν είναι μόνο οι πόροι του περιφερειακού προγράμματος Χιλιάδου Γεράκη. Είναι και οι πόροι των τομεακών προγραμμάτων. Είναι οι εθνικοί πόροι. Και η Κρήτη δικαιούται να παίρνει από αυτά τα χρήματα. Μάλιστα. Τελειώνει η αυτοκινητόδρομη το 2017. Και αυτό που ανέλησα και σε συζητήσεις που έχω κάνει με τους υπουργούς, από τη στιγμή που κλείνουν οι αυτοκινητόδρομοι μεγάλοι με τα δισεκατομμύρια από τον εθνικό προϋπολογισμό, δικαιούται και η Κρήτη αυτό το έργο. Ας μην ανοίξουμε το κεφάλαιο γιατί η Κρήτη είναι αδικημένη, ας μην ανοίξουμε το κεφάλαιο γιατί όλα τα έργα προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς στην υπόλοιπη Ελλάδα και εδώ τα συζητούμε και τα ξανασυζητούμε και δυστυχώς πάντα στο ίδιο έργο είμαστε θεατές. Αυτό δεν υπήρχαν μελέτες. Αφού οι μελέτες, ολοκληρωμένη μελέτη δεν έχουμε για τον βόρειο οδικό άξονα κυρία Δουγεράκη. Και όλα τα χρόνια λέγανε διάφοροι από τα υπουργεία έτσι, γιατί η ευθύνη ήταν αποκλειστικά των Υπουργείων, γιατί δεν υπήρχε ευθύνη εδώ. Και ποιος ήταν ο έλεγχος από τους κοινοβουλευτικούς μας εκπρόσωπους? Ωραία, λέγανε ναι, εντάξει, μελέτη σε ένα χρόνο θα γίνει η έγκριση. Αλλά ένας που γνωρίζει αυτά, ο ένας χρόνος ήταν 10 χρόνια. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, κύριε Αρναουτάκη, επίσης, έχουμε εξελίξεις όπως ρωτάει ο κόσμος και στον κάθετο άξονα Ηρακλείου Μυρών. Τελικά, ναι, μέχρι τις 25 του μήνα. Του μήνα έχει προθεσμία να πάνε τις εγκυητικές οι ανάδοχοι. Έχει κλείσει αυτό, έστω και καθυστερημένα. Έχει κλείσει, πάλι με διενέξεις που υπήρχαν μεταξύ των αναδόχων, έκλεισε, δόξα στον Θεό, αυτό μέχρι 25 του μήνα πρέπει να έχει υπογραφεί. 27 τώρα του Οκτώβρη έχουμε, ναι, το θέμα με το διαγωνισμό για το αεροδρόμιο Καστελίου. Θα θυμηθώ τις τελευταίες σας κουβέντες εδώ στο Ράδιο 984 ότι κοιτάξτε 27 του μήνα, αν είναι έτσι και πήρε αυτή την ολιγοήμερη παράταση, καλώς έχει για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον οι εταιρείες. Αν δεν το κάνουν μέχρι 27 του μήνα, ας το αφήσουν το έργο αυτό, γιατί επιτέλους δεν πάει άλλο. Ισχύει το ίδιο ως θέση σας, κύριε Αρναουτάκη? Ακριβώς, από ό,τι γνωρίζω, επειδή υπάρχει το ενδιαφέρον για να κατατεθούν, δεν μπορείς να κάνεις ένα διαγωνισμό μόνο με μία προσφορά. Γιατί στον προηγούμενο διαγωνισμό ήταν μόνο ένας ο οποίος θα υπέβαλε προσφορά. Άρα πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός. Φανταστείτε ένα έργο εμείς να βγάζαμε στην Κρήτη και να ήταν μόνο ένας. Ναι, ξέρουμε, και ευτυχώς που πήγαμε με τον ίδιο διαγωνισμό, γιατί ο χρόνος και πάλι θα μας πήγαινε. Ακριβώς. Δεν τώρα, ξέρω πού, σε ποιο μέλλον. Από ό,τι γίνονται οι συζητήσεις. Από ό,τι μαθαίνετε, υπάρχει. Από ό,τι μαθαίνω έτσι από πληροφορίες. Υπάρχει ενδιαφέρον. Ωραία. Αρμόδια στελέχη του Υπουργείου υπάρχει. Μέχρι να γίνει αυτό το έργο, αεροδρόμιο Καστελίου, έχουμε πάρα πολλές φορές συζητήσει και είναι έτοιμα πάρα πολλών φορέων και της περιφέρειας αυτή η περίφημη αναβάθμιση του αεροδρομίου Ηρακλείου, του Νίκος Καζαντζάκης. Υπάρχουν μέσα στο χειμώνα ενδεχόμενα ανοιχτά έτσι ώστε να γίνουν κάποιες εργασίες ή μπορεί να πάμε και την επόμενη τουριστική περίοδο και εν μέσω τουριστικής περίοδου κάτι να κάνουμε? Εμείς, κύριε Βελιοράκη, πρέπει να σας πω ότι πριν από 15 μέρες συναντηθήκαμε με τον διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, για να θέσουμε το θέμα της λειτουργικής και συνδικής αναβάθμισης, αλλά και το θέμα που έχει δοθεί από τη 126 στα 40 στρέμματα για να γίνει ένα ξεμπλοκάρισμα του αεροδρομίου. Ο κύριος Γενικός, ο κύριος Δέδες, έχει τη θετική διάθεση να χρηματοδοτήσει κάποια έργα, ειδικά μέσα στο αεροδρόμιο. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει η πρόταση των ΚΑΕ για να γίνει στο εισόγειο και μια επέκταση, το οποίο θα κάνει μια πάρα πολύ καλή λειτουργική αναβάθμιση και αισθητική, αν γίνει αυτό. Μιλήσαμε με τον διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, είναι θετικός για να προχωρήσει αυτή η πρόταση από τα ΚΑΕ. Περιμένουμε τώρα το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά το ζητούμενο ποιο είναι και όλα τα χρόνια αυτό το οποίο αναδεικνύουμε. Δεν μπορεί
να παίρνει 60, 55, 60 εκατομμύρια από ένα αεροδρόμιο και να μην διαθέτει 5 εκατομμύρια για να κάνει μια αναβάθμιση όταν υπάρχουν τόσος κόσμος, τόσοι τουρίστες έρχονται και η πρώτη εντύπωση που έρχεται ένας επισκέπτης είναι το αεροδρόμιο, η τελευταία που φεύγει. Δεν μπορεί να είναι αυτό το πρόσωπο της Κρήτης με το αεροδρόμιο. Μα γι' αυτό μου κάνει και εντύπωση αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι ξέρετε έχει όλη την καλή πρόθεση να χρηματοδοτηθεί αυτή η αναβάθμιση. Δεν είναι θέμα ενός προσώπου και ούτε ενός γενικού γραμματέα, είναι πολιτικές κατευθύνσεις αυτές. Ακριβώς, μα εμείς με όλες τις κυβερνήσεις, μπορώ να σας πω ότι από την πρώτη μέρα που ήρθαμε στην Κρητική Περιφέρεια, δεν υπάρχει υπουργός να μην το έχουμε αναθέσει, να μην έχουμε, πει τα προβλήματα, όλα αυτά με τους αλληλεμερνάρχες, με τους βουλευτές μας, όλους. Δυστυχώς δεν υπήρχε μια πολιτική πίεση. Α, μπράβο, δεν υπήρχε μια πολιτική πίεση, συνεχίστε. Όλοι λέγανε ναι, θα γίνει το Καστέλι, θα γίνει το Καστέλι, αλλά το ίδιο μπορούμε να πούμε ότι ναι, μέχρι να γίνει ο Βόρειος Οδικός Άξονα θα τον αφήσουμε όπως είναι. Και να σας πω ένα παράδειγμα. 10 εκατομμύρια κάνανε μια εργολαβία σε κάποια σημεία του Βόρειου Οδικού Άξονα, ειδικά από Ρέθυμνο προς Χανιά. Άλλαξε τελείως το οδόστρωμα. Άλλαξε τελείως η οδική συμπεριφορά. Γιατί με μια. Ένα ασφαλτικό, ένα καθαρισμό και ένα φωτισμό. Νομίζω ότι αυτό που είπατε κρύβει όλη την ουσία. Αν υπήρχε η απαραίτητη πολιτική πίεση από όλα τα πολιτικά πρόσωπα της Κρήτης, από όλες τις υπηρεσίες, από όλους τους φορείς, τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, συντονισμένα και όχι μεμονωμένα και σε καθημερινή βάση, ότι τα πράγματα ενδεχόμενα να ήταν καλύτερα. Το έχετε ξανατονίσει αυτό. Αυτό που αναδεικνύουμε είναι ότι μόνο με ενότητα όλων μας, όλων των πολιτικών φορέων, όλων των κοινωνικών φορέων. Τι ζητάει η Κρήτη? Ζητά ένα αναπτυξιακό έργο που ζει από τον τουρισμό, που ζει από τον πρωτογενή τομέα. Δεν γίνεται να λέμε τόσα χρόνια και δεν μπορεί να γίνει ένας δρόμος των 200 χιλιόμετρων.